15 εδάφιο. Β15 σελίς 1081. Σελίς 1081, δεύτερο κεφάλαιο, Β κεφάλαιο, 15 εδάφιο από την επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου την πρώτη. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό, διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, κόστος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, οθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν είσαν εξ ημών, διότι αν είσαν εξ ημών ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Και εσείς έχετε κρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι συνοψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάσο ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Όσο ομολογεί τον Υιόν έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ημείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν, εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής, και ημείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν την υπόσχεση την οποία αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει και το χρήσμα το οποίο ημείς ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει και δεν έχετε χρία να σας διδάσκει τις και δεν έχετε χρία αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος και καθώς σας εδίδαξε θέλετε μένει εν αυτό και τώρα τεκμία μένετε εν αυτό. Είναι όταν φανερωθεί έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πάσο πράττουν τη δικαιοσύνη, εξ αυτού εγεννήθη. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρος τον ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δε φανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι. Και πάσο όσοι έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αμήν. Αυτή είναι η αγάπη και έτσι εκδηλώνεται του Θεού Πατρός. Μια συγκεκριμένη αγάπη μας ονομάζει παιδιά του. Μας θεωρεί παιδιά του, είμαστε παιδιά του, γινόμαστε παιδιά του, δια της πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως εις το όνομα αυτού, τον οποίον ο Θεός ο Πατέρας απέστειλε, δια να μας κηρύξει τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται, από το επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται διαπίστεως τον Ιησού Χριστόν και το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας μας αποδέχεται σαν δικά του παιδιά και μας δίνει αυτή την εξουσία να θεωρούμεθα αλλά και να είμεθα αλλά και να ονομαζόμεθα ενώπιον όλων των δυνάμεων, να θεωρούμεθα από το Θεό ότι με θα τέκνα αυτού, να είμαστε, να γινόμεθα με την αναγέννηση δια του Λόγου του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου τέκνα αυτού και να μας ονομάζει ο Θεός ενώπιον όλων των δυνάμεων και να μας αποκαλεί τέκνα αυτού. Και όταν εν τέλει θα έρθει η εσχάτη ημέρα και ώρα, όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού από τον ουρανό, και θα αποσταλεί ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει δια Πνεύματος Αγίου την Εκκλησία Του, τότε θα έλθει και η οριστικοποίηση αυτής της γένεσης, αυτής της ονομασίας, αυτής της θεώρησης και της αποδοχής του Θεού, η οριστικοποίηση ότι θα γίνουμε και θα είμαι θα τέκνα Θεού δια της υιοθεσίας.
με την αρπαγή της Εκκλησίας υιοθετούμεθα. Γίνεται επίσημη η αναγνώριση ότι είμαι τέκνο Θεού. Και θα ζήσουμε στους ουρανούς ή στους αιώνες των αιώνων σαν τέκνα Θεού και σαν τέκνα Θεού όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι. Και όταν λέει ο Θεός όμοιοι, δεν εννοεί μόνο κατά την εικόνα, αλλά ιδιαιτέρως εννοεί κατά τον χαρακτήρα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Και εμείς μετά την υιοθεσία μας, πιο σωστά, κατά ή με την υιοθεσία μας, γινόμεθα όμοιοι με Αυτόν και απολαμβάνουμε όλη τη δόξα του πρωτότοκου Υιού του Θεού, κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Όμοιοι με Αυτόν. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, αυτό το έθνος το Άγιον, αυτός ο λαός ο ευλογημένος, τον οποίον ο Θεός αναγνωρίζει, αποκαλεί και αποδέχεται σαν τέκνα Θεού, αυτόν τον λαό δεν τον γνωρίζει ο κόσμος. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος τι σημαίνει τέκνο Θεού, γιατί δεν έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τέκνα Θεού. Γιατί απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη φροντίδα, την προστασία, την πατρική αγάπη. Απολαμβάνουμε τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος μπαίνει μπροστά πάντοτε ανάμεσα στο Θεό και σε μας για να καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας, και απολαμβάνουμε και τη δύναμη και την κοινωνία του ουρανού δια Πνεύματος Αγίου. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τέκνα Θεού, τι σημαίνει η χάρις και το έλεος να είμαστε τέκνα Θεού, το οποίο, και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό, ούτε μας παραξενεύει, ο κόσμος δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι θα πει παιδί Θεού? Και ποια είναι η διαφορά? Όπως είμαι εγώ είσαι και εσύ. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αυτό και αυτά που ξέρουμε και εμείς εκ πείρας, ούτε αν τα φανταστεί δεν μπορεί ο άνθρωπος του κόσμου τούτου. Δεν περνάνε από το μυαλό του καν. Και όσο και να του το εξηγείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει ημί ο λαμβάνων. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Και γι' αυτό και μας θεωρούν και μας χαρακτηρίζουν όπως θέλουν. Από αιρετικούς μέχρι αγαθούς, μέχρι ανόητους, μέχρι όπως μπορεί, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Γιατί είναι λογικό, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτή τη χαρά, την ειρήνη, την ευλογία που νιώθουμε όταν μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων και ακούμε το Λόγο του Θεού πως γεμίζει η καρδιά μας, πως αναζωπυρώνεται το πνεύμα μας, πως πλημμυρίζει την καρδιά μας αγάπη και χαρά και ειρήνη και μακροθυμία και φεύγουμε πετώντας. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει κλάση του άρτου, ότι εκείνη τη στιγμή καταγγέλουμε μόνο εμείς, μόνο τα παιδιά του Θεού, μόνο με συνείδηση όμως. Δεν είμαστε θρησκευόμενοι ούτε θρησκόληπτοι, είμαστε συνειδητά παιδιά του Θεού. Καταγγέλουμε το θάνατο του Ιησού Χριστού ότι ήταν άδικος. Αδίκως απέθανε ο δίκαιος για τις αμαρτίες τις δικές μας. Δεν ήταν ένοχος θανάτου. Δεν αμάρτησε ώστε να απολαύσει το μισθό της αμαρτίας που είναι θάνατος. Αναμάρτητος. Εντελώς, απολύτως αναμάρτητος, άγιος, τέλειος, δίκαιος. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να καταγγέλουμε. Διάβολε, τον σκότωσες άδικα, γι' αυτό και σου σύντριψε στο σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός το κεφάλι σου. Γιατί δεν μπόρεσες να τον νικήσεις. Δεν μπόρεσες να τον πλανήσεις. Δεν μπόρεσες να τον υποτάξεις. Άνθρωπο Χριστό Ιησού. Όχι το Θεό. Άνθρωπο Χριστό Ιησού. Δεν μπόρεσες να τον νικήσεις. Και με τη νίκη εκείνου είμαστε νικητές κι εμείς. Όταν δηλαδή καταγγέλουμε τον θάνατο του Ιησού Χριστού ότι αδίκως απέθανε, εμείς είμαστε νικητές. Γιατί το καταγγέλουμε επειδή το πιστεύουμε, επειδή το δεχόμαστε. Γι' αυτό η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι για μας προσευλογία.
Δηλαδή κάθε φορά και κάθε Κυριακή που κάνει χάρη ο Θεός και μας έχει δώσει αυτή την ευκαιρία να μετανοούμε, να επιστρέφουμε ριστά με το αίμα του Χριστού, να καθαριζόμαστε, να αγιαζόμαστε και να απολαμβάνουμε αυτή την ευλογία του να λαμβάνουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και να ενθυμούμεθα ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά εν τελεία δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος του κόσμου τούτου τι σημαίνει στις προσευχές να μένουμε. Και πάτε πάλι προσευχόσαστε και πάλι προσευχόσαστε. Λέω πηγαίνουμε στην εκκλησία και προσευχόμαστε. Και μετά πηγαίνουμε στο σπίτι μας και πάλι προσευχόμαστε. Και μετά κοιμόμαστε και μετά το ξυπνάμε πάλι προσευχόμαστε. Καλά δεν κάνετε άλλη δουλειά. Δεν κάνετε. Κάνουμε και άλλες δουλειές. Αλλά ό,τι δουλειές κάνουμε τις κάνουμε με προσευχή. Μα πάλι προσευχώς και τώρα που θα πας, πάλι να προσευχηθούμε. Και κάτσε λιγάκι γιατί θέλω να πάω να προσευχηθώ τώρα. Όλο προσευχόσαστε εσείς, όλο προσευχόμαστε και δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ότι όταν προσευχόμαστε μας επισκέπτεται ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε μας ακούει ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε μας μιλάει ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε μας παρηγορεί ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε μας ελέγχει ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε μας ενισχύει, μας διορθώνει. Με μία λέξη μας ευλογεί ο Θεός. Και όταν σηκωνόμαστε από την προσευχή έχουν αλλάξει τα πάντα μέσα μας. Και αν πληρωθούμε και με Πνεύμα Άγιο πάνε και οι σκοτούρες, πάνε και οι αγωνίες, πάνε και οι στενοχώριες, πάνε όλα πάνε. Καινούργιος άνθρωπος, ξανά από την αρχή. Αλληλούια. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει κοινωνία μεταλλήλων. Μα όταν βρισκόσαστε όλο για τον Χριστό μιλάτε. Έλατε. Μα δεν έχετε άλλο πρόσωπο, άλλο θέμα. Πού να το βρούμε το άλλο θέμα. Όλο για τον Χριστό, τι έκανε ο Χριστός, τι γίνεται στην Εκκλησία, πώς όλο αυτή είναι η κουβέντα μας. Μα δεν μιλάτε τώρα για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό όπως μιλάγατε παλιά. Κάμια φορά, αλλά πολύ σπάνια. Πάντως για την αμαρτία σίγουρα δεν μιλάμε. Όπως μιλάγαμε παλιά. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, αδερφοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει «Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει έλλειψη ουδεμία». Ο άνθρωπος είναι πλήρης «Εν Χριστώ Ιησού». Αλλά προσοχή, μην τυχόν καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Προσοχή, μην πούμε κι εμείς καμιά φορά «Προσευχήθηκα, πάλι θα προσευχηθώ». «Πήγα στην εκκλησία, πάλι θα πάω στην εκκλησία». Θα ακούσω το Λόγο του Θεού, πάλι θα ακούσω το Λόγο του Θεού. Μην τα πούμε κι εμείς αυτά, μη γέννητο. Αλλά μπορεί. Και μπορεί όταν η καρδιά μας πλανηθεί από τον πλανώντα όλη την οικουμένη και ελκύσει το ενδιαφέρον μας ο κόσμος που δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού και τα πράγματα του κόσμου που δεν μπορούν να τα και που δεν πρέπει να τα καταλάβουν και να τα εννοούν ο λαός του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος, γιατί είμαστε αδύναμοι, δεν μένει άγρυπνος ή δεν μείνει άγρυπνος ή δεν μείνει προσευχόμενος ή είναι απρόσεκτος, τότε μπορεί ο κόσμος να διεισδύσει στη ζωή μας. Είναι κάτι που σ' αρέσει και ικανοποιεί την επιθυμία της σάρκας, με κάτι που σε ενδιαφέρει και επιθυμεί επιθυμία των οφθαλμών των άλλων πραγμάτων ή με κάτι που σε κολακεύει, σε υψώνει, στην καρδιά σου βέβαια, όχι ενώπιον του Θεού, και ικανοποιεί την αλαζονία του βίου. Τότε είναι που πρέπει να αγωνιστούμε τον αγώνα τον καλό. Τότε είναι που πρέπει να εκλέξουμε το τίμιο και να απορρίψουμε το αχρίο. Τότε είναι που πρέπει να σκεφτούμε ότι ο κόσμος και τα του κόσμου παρέρχονται. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Και όλα τα δώρα του κόσμου δεν είναι εκ του Πατρός. Και όλα τα χαρίσματα του κόσμου δεν είναι εκ του Πατρός. Και όλα τα ενδιαφέροντα του κόσμου αυτού δεν είναι εκ του Πατρός. Αλλά είναι εκ του Πατρός, εκ του άρχοντα του κόσμου τούτου, του διάβολου και του σατανά. Και πρέπει ο άνθρωπος εκεί να στέκεται,
με προσοχή, γιατί μόνο όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και αυτό που ενδιαφέρει τα παιδιά του Θεού είναι να φτάσουν μέχρι το τέλος, να υπομείνουν μέχρι τέλους, ώστε να εισέλθουν οι δυνατόν πλουσίως δια των πυλώνων του ουρανού στη Βασιλεία του Θεού. Και να καταλάβουμε και να ξέρουμε και να γνωρίζουμε και τα αισθητήριά μας να είναι γεγυμνασμένα κατά την έξιν, κατά συνήθεια, ότι τα πράγματα του κόσμου δεν είναι εκ του Θεού. Ο κόσμος δεν είναι εκ του Θεού. Δεν μπορεί να σε οδηγήσει η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίου στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν λέω η επιθυμία, η ικανοποίηση της επιθυμίας. Της σαρκός, η ικανοποίηση της επιθυμίας των οφθαλμών, η ικανοποίηση της επιθυμίας για αλαζονία του βίου. Και ας μην πει κανένας ότι εκ του Θεού πειράζεται, γιατί και είναι πολύ ενδιαφέρον, αδερφοί αγαπητοί, να το δούμε αυτό, για τον πειρασμό, για να δούμε πώς ο Θεός μας βλέπει. Ας μη δεις πειραζόμενος, ας πει ότι απ' του Θεού πειράζομαι. Αλλά πειράζεται έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, είτε της σαρκός, είτε των οφθαλμών, είτε της αλαζονίας του βίου. Απ' τη δική του επιθυμία καθένας πειράζεται. Γιατί στρέφει το βλέμμα του προς τον κόσμο. Γιατί τον ελκύει η Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα είναι ελκυστική. Έχει πολλά φώτα, αλλά σβήνουνε. Έχει πολλά πετράδια, αλλά είναι ψεύτικα. Έχει μεγάλες προσφορές απόλαυσης, αλλά αμαρτίας. Από τα λίγα έως τα πολλά. Και είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον και αναγκαίο να εξετάζει ο κάθε χριστιανός κάθε φορά τις επιθυμίες του. Τι θα ήθελα στην προσευχή εκεί που θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Τι θέλω τώρα, τι θα ήθελα τώρα, τι επιθυμώ. Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, όταν αισθανόμαστε ενοχλήσεις στο σώμα μας, πηγαίνουμε στο γιατρό και μας λέει τι αισθάνεσαι. Έχω λίγο πυρετό, ζαλάδες, κόπωση, ό,τι θέλεις άλλο. Και ο γιατρός τα ακούει, σκέφτεται και λέει πρώτον πρέπει να κάνουμε εξετάσεις και δεύτερον πρέπει να αρχίσουμε θεραπεία. Και εμείς έχουμε ένα γιατρό που είναι ο Λόγος του Θεού. Ένας καθρέφτης. Πάμε εκεί, τι θέλω, όπου πόσο μ' αρέσει, αυτό που σ' αρέσει μήπως είναι εκ του κόσμου. Εδώ θέλεις επέμβαση. Μήπως είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας των οφθαλμών, της σαρκός. Μήπως είναι αποτέλεσμα της αλαζονίας του βίου. Μήπως τα ζητάς για τις ειδονές σου. Δεν θα τα λάβεις ποτέ. Καθένας λοιπόν πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες. Και παρασύρεται, πειράζεται. Έπειτα παρασύρεται, έπειτα δελεάζεται. Δεν έχει αμαρτήσει ακόμη όμως. Αφού η επιθυμία αυτή που παρασύρει τον άνθρωπο, που τεδελεάζει τον άνθρωπο, συλληφθεί μέσα στην καρδιά, μπαίνει μέσα στην καρδιά και γίνεται πια κατεστημένο. Πρέπει να κάνω αυτό. Έχουμε και μερικές αντιστάσεις, αλλά νικάει όταν συλλάβει στην καρδιά η επιθυμία. Όταν λοιπόν συλλάβει στην καρδιά η επιθυμία, τότε γεννάει από τη σύλληψη αυτή, γεννάει αμαρτία. Θέλω και πρέπει να τα αποκτήσω. Θέλω να σας το περιγράψω λίγο. Όταν ένας βασιλιάς, ο Αχάβ, επεθύμησε το αμπελάκι του Ναβουθέ. Ήταν δίπλα του. Έκανε σκέψεις. Θα το πάρω αυτό το αμπελάκι, θα το κάνω λαχανόκηπο. Δεν έχω χώρο να κάνω λαχανόκηπο. Και άρχισε να το σκέφτεται. Η επιθυμία του αυτή συνελήφθη μες στην καρδιά. Και πάει, του λέει λοιπόν, του μπαίνει στην αμαρτία. Πούλησε μου το. Ήταν αμαρτία να το ζητήσει, δεν είναι δική του κληρονομιά. Ο Ναβουθέ λέει, μη γίνεται να σου πουλήσω την κληρονομιά μου. Παγορεύεται από το Λόγο του Θεού. Να σου πουλήσω τα πρωτοτόκια μου, να σου πουλήσω το μερίδιο μου στην κληρονομιά του Θεού. Μη γίνεται. Έφυγε στενοχωρημένος.
Η αμαρτία όμως έχει συλληφθεί τώρα, θα γεννήσει. Ψάχνει να βρει τρόπο τώρα να τα καταφέρει. Και να, ο του θαύματος. Γιατί αυτό πάντοτε συμβαίνει. Έρχεται ο διάβολος και σου προσφέρει τη δυνατότητα να την εκτελέσεις. Σε έχει στα χέρια του τώρα. Θα προδώσεις τον Χριστό, θα τον παραδώσεις τον Χριστό, λέει στον Ιούδα, και θα σου δώσω 30 αργύρια. Αμέσως. 30 αργύρια, δεν έχω λεφτά, χρειάζομαι. Τα λεφτά αυτά έχω ανάγκες. Ναι, αλλά θα μου παραδώσεις τον Χριστό. Δεν βαριέσαι τώρα. Θεός είναι, θα ελευθερωθεί μόνος του. Λέω εγώ, δεν ξέρω αν σκέφτηκε έτσι, δεν ξέρω πώς σκέφτηκε. Τον παρέδωσε. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή χρονικά η στιγμή που η αμαρτία συλλαμβάνεται μέσα στην καρδιά μέχρι να γεννηθεί. Συλλαμβάνεται και μόλις γεννηθεί είναι παρμένη απόφαση. Θα το κάνω αυτό. Ναι, αλλά είναι αμαρτία. Δεν μπορώ. Και εκεί έχουμε και τις δικαιολογίες μας. Είμαι αδύνατος. Δεν είναι αδυναμία αυτό. Αυτό είναι παρεσύρθης και δελεάστης από την αμαρτία. Και τώρα θα έρθει ο διάβολος πάρα πολύ εύκολα, γιατί βλέπει την επιθυμία σου, να στην προσφέρει στο πιάτο. Να το. Πάρτι. Και εύκολα. Λέει, μη στενοχωριέσαι καθόλου. Του λέει η γυναίκα του, η Εζάβε. Εγώ θα στο δώσω. Δεν ρώτησε τίποτα άλλο. Σοβαρά. Σε εγώ θα στο δώσω. Κανονίζει μια δολοπλοκία. Στέλνει τους δικούς της παράνομους ανθρώπους να κάνουν μια συμπροσευχή, μια θυσία στο Θεό και βάζουν και τον Ναβουθέ στην πρώτη θέση. Ο άνθρωπος αυτός δεν πονηρεύτηκε όπως λέμε εμείς. Δεν σκέφτηκε εμένα να με βάλουν στην πρώτη θέση. Γιατί? Όταν σε βάζουν στην πρώτη θέση να κάνεις λίγο πιο πίσω. Προσέχεις την πρώτη θέση, κάτι λάκκο έχει πάβα. Άντε να το εξηγήσω τώρα στο ίντερνετ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Σε βάζουν στην πρώτη θέση γιατί είσαι όμορφος. Τι είσαι σπουδαίος, τι είσαι και σε βάζουν στην πρώτη θέση. Αν σε βάλουν στην πρώτη θέση, κάτι δεν πάει καλά. Και τον βάλαν στην πρώτη θέση, μιλάγανε και βγαίνουν οι δύο και λέει, σ' ακούσαμε να κατηγορείς τον βασιλιά και τον Θεό. Άξιος θανάτου. Λέει, τον ακούσαμε, τον ακούσαμε. Διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων, πας λόγος βεβαιούτο τότε. Τον λιθοβολήσανε. Στέλνουν γράμμα στην Εζάβα, λέει, εξετελέστη η αποστολή. Τον λιθοβολήσαμε τον αμαρτωλό. Χαρά η Εζάβελ. Βασιλιά μου, εντάξει, πήγε να το πάρεις, λέει τώρα το αμπελάκι. Λέει, γιατί? Πήγε να το πάρεις, δεν ζει ο Ναβουθέ. Δεν ρώτησε πώς πέθανε. Τίποτα δεν ρώτησε, γιατί η καρδιά του είχε συλλάβει, είχε γεννήσει την αμαρτία και τώρα πάει να την εκτελέσει. Πάει και το παίρνει. Του έγινε καλό. Δεν του έγινε καλό. Το έκανε λαχανόκηπο. Εξεπληρώθη η επιθυμία του. Αλλά ενώπιον του Θεού βρέθηκε ένοχος θανάτου. Η αμαρτία λοιπόν όταν συλληφθεί και γεννηθεί περιμένει εκτέλεση που από εκεί και πέρα είναι εύκολο. Και όταν εκτελεστεί έρχεται ο θάνατος. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί τις επιθυμίες μας να τις εξετάζουμε, να τις ελέγχουμε πάντοτε με προσοχή, μη μας οδηγήσουν στα καλά καθούμενα και χωρίς να το καταλάβουμε στο θάνατο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την γη, σε αυτόν τον κόσμο όπου υπάρχουν τα παιδιά του Θεού, υπάρχει και ο Αντίχριστος ή η Αντίχριστη. Μάλιστα προφητεύει και εδώ ο Ιωάννης, όπως τόσοι άλλοι, αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Και πράγματι, εσχάτη ώρα είναι. Όταν θα αποκαλυφθεί και θα τον δουν όλοι, θα τον καταλάβουν όλοι, αλλά θα έχει φύγει η Εκκλησία εντωμεταξύ. Και τώρα είναι κάτω από εξουσία. Την εξουσία την έχει η Εκκλησία. Και θέλω να σας πω κάτι, αδελφοί, που πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη μας. Αφού έχεις αναγεννηθεί, έχεις βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και έχεις λάβει και τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, το χρίσμα παρακυρίου, έχεις εξουσία. Δεν είσαι υποδιαταγάς, δεν είσαι σε αδυναμία, έχεις εξουσία.
Και η εξουσία σου έγκυται στο γεγονός ότι ο διάβολος είναι δεμένος για σένα. Γιατί δεν ανήκει στον κόσμο αυτό, όπου στον κόσμο αυτό εξουσία έχει ο διάβολος, ο βασιλιάς, ο άρχον του κόσμου τούτου. Εσύ έχεις βγει από αυτόν τον κόσμο, που είναι ο κόσμος του σκότους, του ψεύδους, της αμαρτίας και του θανάτου, σε έχει βγάλει ο Χριστός και σε έχει φέρει σε έναν άλλο κόσμο όπου βασιλεύει το φως. Και δεν έχει καμία επαφή ο κόσμος με το λαό του Θεού. Η βασιλεία του κόσμου τούτου με τη βασιλεία του Θεού. Και επιπλέον μας βεβαιώνει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Γι' αυτό μη διστάζεις, αφού εξετάζεις και διερευνάς τον αγιασμό σου και μετανοείς και επιστρέφεις στο Θεό, μη διστάζεις να χρησιμοποιείς την εξουσία που ο Θεός σου έχει δώσει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Έχεις δύναμη, έχεις εξουσία. Όπως στον κόσμο έχει δύναμη και εξουσία ο διάβολος και τα παιδιά του. Οι αντίχριστοι, πολλοί αντίχριστοι είναι. Και πώς θα καταλάβουμε κάποιον αν είναι αντίχριστος? Δεν δέχεται, αρνείται ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Και αρνούμενος τον Υιόν αρνείται και τον Πατέρα. Γιατί όποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Άρα πού βρίσκεται? Μακριά από το Θεό, γιατί τον έχει αρνηθεί. Επειδή βρίσκεται μακριά από τον Υιό, επειδή αυτόν πρώτον αρνήθηκε. Και έτσι είναι κάτω από την απόλυτη εξουσία του σκότους. Ενώ εμείς είμαστε κάτω από την απόλυτη εξουσία του παντοδυνάμου. Και το κακό είναι, όπως λέει η Γραφή, ότι εξημών εξήλθον, για να φανερωθεί ότι δεν ήσαν εξημών. Και οι χειρότεροι, και εδώ να το προσέξουμε πάρα πολύ, οι χειρότεροι εχθροί του Θεού είναι αυτοί που αρνήθηκαν αν και γνώρισαν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο μέσα στην απώλεια και σε πολλά προβλήματα υπό την εξουσία του διαβόλου. Δεν λέω οι αποστάτες που πλανήθηκαν, αυτοί πλανήθηκαν σαν τον άσωτο Υιό, αυτοί δεν είναι επικίνδυνοι, αυτοί κάνουν κακό στη ζωή τους και έχουν ένα προσδιορισμένο τέλος. Μίλησα με έναν αδερφό, καλόν αδερφό που έχει φύγει από την εκκλησία, μιλήσαμε και του λέω σε ποιο σημείο του δρόμου της διαδρομής βρίσκεσαι. Μου λέει δηλαδή, λέω, έφυγες από τον Πατέρα και θα φτάσεις μέχρι Χειροβοσκός. Τώρα πού είσαι? Στη μέση, στην αρχή ή προς το τέλος? Δεν έγινε αυτή η πορεία του από το αποστάτη. Θα φτάσει μέχρι να είναι κάτω από την εξουσία των χειροβοσκών και να μην μπορεί να φάει ούτε τα ξυλοκέρατα. Δάκρυσε ο αδερφός αυτός. Λέει, είμαι κοντά στο τέλος. Λέω, καλό είναι αυτό. Άμα είσαι κοντά στο τέλος, το επόμενο βήμα είναι η επιστροφή. Βέβαια, σου εύχομαι να επιστρέψεις τώρα. Όσο πιο γρήγορα επιστρέψεις, τόσο πιο πολλά κακά θα γλιτώσεις από την πορεία σου αυτή. Αλλά δυστυχώς, αδερφοί, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο αποστάτης έχει αυτή την πορεία. Και αν προλάβει να επιστρέψει, σώθηκε. Αν δεν προλάβει να επιστρέψει, είναι το πρόβατο του απολωλός που δεν πρόλαβε να επιστρέψει. Αλλά δεν είναι ο αντίχριστος αυτός. Δεν είναι η αντίχριστη αυτή. Η αντίχριστη αυτή είναι που συνειδητά, ενώ εδέχθησαν την αλήθεια, βρήκαν την αλήθεια, πολεμάνε την αλήθεια. Αρνούνται τον Ιησού Χριστό. Αν απιστήσει ο άνθρωπος, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός είναι πιστός και συνεχίζει να σε ευλογεί. Αλλά αν αρνηθείς Αυτόν, και Αυτός θα σε αρνηθεί. Και είναι φοβερό να σε αρνηθεί ο Θεός. Φοβερό.
να σου γυρίσει την πλάτη του. Στον αποστάτη δεν γυρίζει την πλάτη, τον περιμένει. Ο Χριστός προσεύχεται. Τον βοηθάει, τον υπερασπίζεται όσο μπορεί. Αλλά αυτός που αρνείται τον Χριστό, αυτός θα γνωρίσει την άρνηση του Θεού. Γιατί όποιος ομολογεί τον Ιησού Χριστό, ομολογεί και τον Πατέρα. Αλλά όποιος δεν και έχει και τον Πατέρα. Αλλά όποιος αρνείται τον Χριστό, αρνείται και τον Θεό. Και ζει μέσα στην άρνηση του παντοδυνάμου. Αυτόν ο Θεός να τον ελεήσει και να τον συγχωρήσει. Πολλοί λοιπόν αντίχριστοι είναι. Και οι αντίχριστοι βγαίνουν συνήθως από αυτούς που έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Ο ψευδοπροφήτης στα χρόνια της Αποκάλυψης θα είναι μέσα από αυτούς. Για να φανερωθεί ότι δεν ήσαν εξ ημών, λέει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος τώρα, ο άνθρωπος του Θεού μέσα στην αγαθοσύνη του, στην αγάπη του, στην ειλικρίνειά του, στην καθαρότητά του, θεωρητικά μπορεί εύκολα να πλανηθεί. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν μίλαγε για τις έσχατες μέρες, ξεκίναγε πάντοτε «βλέπετε, μη σας πλανήσει τις». Θεωρητικά, και για να το λέει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θα τολμούσα να πω ότι είναι δυνατόν, δεν μπορώ να πω εύκολα, είναι δυνατόν να σε πλανήσει τις. Αλλά έχουμε μία σπίδα. Έχουμε κάτι που είναι πολύ ισχυρό, έχουμε μία εξουσία. Το χρίσμα, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ελέγχει, διδάσκει, παρηγορεί, ενισχύει, προτρέπει, οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Σεις έχετε το χρίσμα και γνωρίζετε τα πάντα. Μπορεί να σε παρασύρει, αλλά δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει. Δηλαδή δεν μπορεί να σε κάνει το ψέμα να το θεωρείς αλήθεια. Αυτό δεν μπορεί. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το χρίσμα είναι αυτό που σε διδάσκει. Το χρίσμα είναι αυτό που χτυπάει την καρδιά σου. Το ακούς, μπομπ, χτυπάει η καρδιά σου. Άστο να λέει ό,τι θέλει. Λέει, ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπε, εγώ έχω χάρισμα διακρίσεως. Λέω, τι διακρίνεις? Μου λέει, έτσι δεν λέτε εσείς? Λέω, τι λέμε εμείς? Ότι διακρίνεται τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη, από τον Χριστό και από τον προφήτη του Θεού. Λέω, παρακάτω. Εγώ, μου λέει, έχω αυτό το χάρισμα της διακρίσεως. Ξέρω, μου λέει, ποιος είναι ειλικρινής και ποιος δεν είναι. Μπράβο, του λέω. Σε έχει ωφελήσει? Σε έχει οδηγήσει πουθενά? Ωραία, σου λέω ένα ψέμα και το καταλαβαίνεις. Ωφελήθηκες εσύ? Αυτό το χάρισμα το οποίο λες ότι έχεις, τι καλό σου έχει κάνει? Τώρα τελεία, δεν συνεχίζω στην κουβέντα. Το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου σε έχει βοηθήσει? Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου δεν σε αφήνει σε ησυχία, εφόσον είσαι ειλικρινής. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει ο άλλος. Δεν μπορεί να σε πλανήσει. Γνωρίζετε τα πάντα. Μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει, ο Κύριος θα έρθει μετά από 150 χρόνια. Ποιος Χριστός τώρα, τι λες? Και το σημαντικότερο, να σου φέρει και καινούργιες θεωρίες. Να σου φέρει και καινούργιες αποκαλύψεις. Αυτό με τις αποκαλύψεις. Πόσα βιβλία, πόσες ιστορίες με τους βίους των Αγίων, με τους ανθρώπους που έχουν αποκαλύψεις. Γιατί νομίζετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι η εικόνα δακρύζει? Είμαστε έξυπνοι? Γιατί εγώ πριν γνωρίσω τον Χριστό κράταγα εδώ πέρα ένα σταυρουδάκι και είχα μέσα απ' όλα, μέχρι και λίγο παντόφλα από τον Άγιο Γεράσιμο, και τα πρόσεχα και τα φύλαγα. Ήμουν βλάκας και τώρα είμαι έξυπνος?
Όχι, αυτό το λέω, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το χρήσμα. Γιατί εσύ δεν πιστεύεις στη ζώνη της Παναγίας? Γιατί εσύ δεν πιστεύεις στα ψεύτικα θαύματα? Γιατί εσύ δεν πιστεύεις στην Ανάσταση της Παναγίας ότι έγινε? Γιατί εσύ καταλαβαίνεις ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Γιατί εσύ καταλαβαίνεις ότι ό,τι είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ψέματα? Γιατί ξέρεις ότι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, θα σε οδηγήσει μέσα στο Λόγο του Θεού. Και οδηγώντας σε μέσα στο Λόγο του Θεού γνωρίζεις τα πάντα. Γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού είναι κρυμμένη η θησαυρή, πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Δεν είναι λοιπόν ότι γίναμε ξαφνικά έξυπνοι, ότι γίναμε ξαφνικά επιστήμονες ή θεολόγοι. Όταν πάρεις ένα παιδάκι μικρό, μη σας πω ακόμη και την Ανούλα που είναι 3 χρονών, δεν μπορείς να την κοροϊδέψεις εύκολα. Άμα πάμε 8, 9, 10 χρονών, με τίποτα δεν κοροϊδεύεται. Γιατί? Ποια είναι η διαφορά αυτή? Μήπως είμαστε εδώ πολύ ευγενείς? Μη γέννητο. Έτσι λέει η Γραφή, μήπως μεταξύ σας είναι πολύ ευγενείς, πολύ δυνατοί, πολύ σοφοί? Αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Γιατί? Γιατί σας έχετε το χρήσμα και γνωρίζετε τα πάντα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας αποκαλύπτει και δεν το καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι αποκάλυψη Θεού, μέχρι που έρχεται το Λόγος του Θεού και μας ταρακουνάει και μας λέει: «Ει, μην νομίζεις ότι έγινες θεολόγος, αδερφέ. Μην νομίζεις ότι έγινες έξυπνος και σπουδαίος και γνωρίζεις τα πάντα. Το χρήσμα είναι αυτό, το οποίο σου αποκαλύπτει, σε οδηγεί, σου φανερώνει, δηλαδή είναι η δύναμη του Θεού, η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου». Έχετε την εντύπωση ότι αν εγώ αρχίσω και λέω δικά μου, εσείς θα τα χάψετε? Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί να σας παρασύρει, εγώ δεν λέω ξένος, ένας κήρυκας, ένας ποιμένας εκκλησίας μπορεί να σας παρασύρει? Κανένας δεν παρασύρει. Κανένας. Όποιος και να έρθει και να ανέβει εδώ και να μας πει ένα κιχ έξω από το Λόγο του Θεού, αμέσως θα ξεσηκωθεί η καρδιά μας. Γιατί γίναμε όλοι ξαφνικά τόσο έξυπνοι? Όχι, γιατί όλοι έχουμε το χρήσμα του Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και πρέπει να του δώσουμε τη δόξα, αδερφοί. Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι δεν γίναμε σπουδαίοι και καλύτεροι. Βρήκαμε χάρη από το Θεό που μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Γιατί στις άλλες εκκλησίες, στις λεγόμενες εκκλησίες, μπαίνουν τόσο εύκολα τα ψέματα, οι ψευδοδιδασκαλίες, οι ψευδοπροφητείες? Γιατί εκεί δεν έχουν το χρήσμα. Και να το πω πιο σωστά, δεν έχουν δώσει την πρέπουσα αξία και δόξα στο Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο είναι ο Κύριος εμάς. Είναι Κύριος, κατευθύνει τη ζωή μας. Θα κάνεις αυτό? Και το ακούω και χαίρομαι. Τι να κάνω εδώ πέρα, να προσευχηθούμε? Ποιος μας το δίδαξε αυτό? Θα ήμουν πολύ ανόητος να ισχυριστώ ότι εγώ σας το δίδαξα. Θα ήμουν πολύ ανόητος να ισχυριστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους. Και έρχεται ο Χριστός και λέει: «Προσέξτε, εγώ είμαι ο καθηγητής. Εγώ είμαι που οδηγώ. Εγώ είμαι ο διδάσκαλος. Εσείς τι είσαστε? Είσαστε αχρίοι δούλοι, άχρηστοι δούλοι». Αμήν, αδερφοί. Γι' αυτό η δόξα ανήκει στον Χριστό. Και μακάρι είμαστε που το έχουμε αναγνωρίσει και δεν δίνουμε δόξα σε κανέναν άνθρωπο, δεν λέμε μπράβο σε κανέναν άνθρωπο, δεν χειροκροτούμε. Όπου και να πας, όλο χειροκροτεί ο ένας τον άλλον. Το έχετε προσέξει?
Όλο συγχαρτήρια. Μπράβο, τι ωραία που τα είπε, συγχαρτήρια, τα θερμά μου συγχαρτήρια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί μας έδωσε ο Θεός το χρήσμα να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε την ανικανότητά μας. Να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας. Να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι, ότι ιδανοί. Και να καταλάβουμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος μπορεί, δεν μπορούν να το πιστέψουν οι άνθρωποι. Ποιος είναι αρχηγός σας? Ο Χριστός. Παρακάτω. Ποιος άνθρωπος? Κανένας. Και το εννοούμε. Το έχουμε συνειδητοποιημένο. Ότι εσείς πάντες αδελφοί είστε και μαθητές του Χριστού. Και αν ο Χριστός αποφασίσει να δώσει κάποια διακονία, ο Χριστός είναι πίσω από αυτό. Και αν ο Χριστός αποφασίσει να δώσει κάποια χαρίσματα, ο Χριστός είναι από αυτό. Άντε, πίσω από αυτό. Άντε να πω σε κάποιον συγχαρτήρια για την προφητεία σου. Το κατάζεσαι, το φαντάζεσαι, αδερφοί? Συγχαρτήρια. Πολύ ωραία προφήτευσες. Είδατε πόσο ανόητο φαίνεται? Το ίδιο ισχύει και για το κήρυγμα. Το ίδιο ισχύει για όλα τα χαρίσματα και για όλες τις διακονίες. Τα συγχαρτήρια και η δόξα ανήκουν στο Χριστό. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος το αναγνωρίζει και ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ δοξάζει το Χριστός, ευαρεστείται και ευλογεί. Αλληλούια. Το ίδιο αστείο είναι να έρθει κάποιος να σου πει συγχαρτήρια που μεγάλωσες τόσο καλά τα παιδιά σου. Ανόητο είναι. Θεός τα κάνει όλα. Θεός τα κάνει όλα. Αλλά ο Θεός συνεργάζεται με ταπεινούς. Ο Θεός συνεργάζεται με ανθρώπους πιστούς. Ο Θεός συνεργάζεται με ανθρώπους αφιερωμένους. Και εμείς αυτό το θέλουμε. Να συνεργάζεται ο Χριστός μαζί μας. Αυτό το θέλουμε. Και δεν είναι κάφησης, γιατί η συνεργασία του ανθρώπου με τον Χριστό είναι συνεργασία του δούλου με τον Κύριο. Και εμείς καυχόμεθα, αλλά εν Κυρίω. Καυχόμεθα ότι ό,τι έχουμε ο Χριστός το έχει κάνει. Και ό,τι καλό έχουμε ο Χριστός μας το έχει δώσει. Και ό,τι στραβό έχουμε μόνοι μας το έχουμε κάνει. Και μετανοούμε για να το διορθώσει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Χριστό που έστειλε και ευχαριστούμε τον Χριστό για το χρήσμα που μας χάρισε, ώστε να γνωρίζουμε τα πάντα. Ταύτα λοιπόν σας έγραψα περί εκείνων ήτινες, σας πλανώσει. Και το χρήσμα το οποίο ημείς ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Το χρήσμα που σας έδωσε αυτός μέσα σας μένει και δεν έχετε ανάγκη διδασκάλους και σοφούς από τον κόσμο αυτό. Δεν μιλάω για επιστήμη, για σχολείο, δεν μιλάω για αυτά, είναι απαραίτητα να τα έχουμε. Αυτά είναι η γνώση η φυσική. Πρέπει να μάθω να διαβάζω. Πρέπει να μάθω αριθμητική, πρέπει να μάθω τώρα, πρέπει να μάθω και κομπιούτερ. Έχει μπει στη ζωή μας όπως κάποτε ήταν η αριθμομηχανή. Πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Κάποιος πρέπει να μας τα διδάξει. Αλλά τα πράγματα της αιώνιας ζωής μας τα διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος κατάλληλος που να μας τα διδάξει. Δεν ανέβηκε κανείς στον ουρανό για να μας πει πώς είναι. Μόνο ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στη γη από τον ουρανό και ξανανέβηκε και μεσητεύει για μας. Αλληλούια. Καθώς λοιπόν σας διδάσκει το ίδιο χρήσμα όλους, Κύριε μου. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, πόσο καλός είναι ο Θεός. Δεν σου δώσε διαφορετικό πνεύμα από το δικό μου, από αυτό που μου δώσε εμένα. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Άλλο τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και οι διακονίες, αυτές είναι υπηρεσίες. Το Πνεύμα όμως το Άγιο που έδωσε σένα
το έδωσε και σε εμάς. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει πολύ σωστά, και στον Κορνήλιο έδωσε και στους μεταυτού το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εις ημάς καταρχάς. Αλληλούια. Καλά, ίδια μερίδα Πνεύματος Αγίου έδωσε στον Κορνήλιο και ίδια στον Πέτρο, ίδια λέει. Με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο. Ναι, αλλά ο Πέτρος είναι Απόστολος. Αυτό είναι διακονία. Το του λέει, έλα εδώ να με υπηρετήσεις. Ναι, όπου πηγαίνω εγώ θα με ακολουθείς. Και στο τέλος θα δώσεις και τη ζωή σου για μένα. Μ' αγαπάς τόσο πολύ να το κάνεις. Λέει, σ' αγαπώ. Ακολούθημη. Αλλά σε κάθε έναν δεν έχει δώσει την ίδια υπηρεσία. Και το περιγράφει τόσο ωραία. Την Εκκλησία την περιγράφει τόσο ωραία λόγος του Θεού, σαν ένα σώμα που έχει μύτη, δεν έχει εκατομύτες. Φαντάζεστε ένα σώμα με εκατομύτες. Μία μύτη είναι που μυρίζει. Δύο μάτια για να βλέπει καλά. Δύο αυτιά για να ακούει και από τη μια μεριά και από την άλλη. Έχετε δει κάποιους που ακούνε από το ένα αυτή. Τους μιλάς και κάνουν έτσι για να ακούσουν. Μα σου μιλάνε από εδώ. Δύο αυτιά. Και από εδώ να ακούει και από εκεί να ακούει. Δύο πόδια, όχι πέντε, ούτε σαράντα. Δύο πόδια. Αλλά ούτε και ένα. Αλλιώς θα κάνει κουτσό ο άνθρωπος. Δύο χέρια. Τελειώτης υπάρχει στο σώμα το ανθρώπινο. Τελειώτης. Δεν έδωσε τόσο μεγάλα χέρια που να μην έχει που να τα βάλει. Ούτε τόσο κοντά που να μην φτάνει. Τελειώτης. Και έδωσε μια μύτη κομψή. Για σκεφτείτε μια μύτη που να είναι δύο μέτρα. Είναι πολύ όμορφος, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος. Τέλειος. Αλλά η Εκκλησία είναι ακόμη πιο όμορφη. Τέλεια. Έχει αυτιά, έχει και μύτη, έχει και στόμα. Μου λέει κάποιος, και είχε δίκιο, αδελφός καλός, μου λέει, έχει σκεφτεί, μου λέει, οι πατούσες πόσο σοβαρό ρόλο παίζουν στο σώμα και πόσο λίγο τις περιποιούμεθα. Έτσι λέει η Γραφή. Κι όμως λέει, πατούσα, μου λέει, και το σκεφτότανε και μου κάνει εντύπωση πόσο ωραία είχε πιάσει αυτός ο αδελφός, μεγάλος ηλικία, πόσο ωραία είχε πιάσει το νόημα του χριστιανού, της Εκκλησίας. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό για το χρίσμα που μας δίνει να τα καταλαβαίνουμε, να τα γνωρίσουμε, να τα εννοήσουμε. Και τώρα, τεκνία μου, μένετε εν αυτό, μέσα στο Χριστό, για να απολαμβάνετε το χρίσμα και τις ευλογίες του Θεού. Είναι όταν ο Χριστός φανερωθεί, μένετε εν αυτό, ώστε όταν ο Χριστός φανερωθεί να έχουμε παρησία και να μην αισχυνθούμε από αυτό εν την παρουσία αυτού. Μην ξεφεύγετε από το Χριστό, μην ξεφεύγετε από το σώμα του Χριστού, μην ξεφεύγετε από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, από το χρίσμα. Μην κάνετε του κεφαλιού σας, μην κάνετε της καρδιάς σας, μην κάνετε κάτι τις επιθυμίες των οφθαλμών, της σαρκός και της αλαζονίας του Πνεύματος. Μην παρασύρεστε από το φρόνημα του κόσμου, γιατί όταν θα έρθει ο Χριστός, αν μένετε, τότε θα έχετε παρησία. Ξέρετε τι ωραία είναι αυτή η παρησία, αδερφοί. Τι ωραία είναι αυτή η παρησία, όταν έχεις εκπληρώσει το θέλημα αυτού που σε κάλεσε. Τι ωραία παρησία είχε ο Αδάμ και η Εύα πριν αμαρτήσουν, που ακούγανε τα βήματα του Θεού να τους επισκέπτεται και τον περιμέναν έτσι πως ήταν να συνομιλήσουν το δειλινό, κάθε δειλινό. Και όταν αμαρτήσανε, ήρθε και πήγαν και κρυφτήκανε. Χριστέ μου, χάρισέ μας αυτή την παρησία. Μη χάσουμε, αδελφοί, εκείνη την ημέρα την παρησία μας. Πού είσαι, ιδού εγώ. Πού είσαι, κρύβομαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Και θέλω να σου το πω μια φορά ακόμη. Η παρησία διακρίνεται και τώρα. Εάν κάνεις πράγματα στη ζωή σου που δεν θέλεις να σε δουν άνθρωποι, δεν φοβάσαι που σε βλέπει ο Θεός. Να η παρησία. Όταν θα σε δει,
Όταν θα έρθει, μένετε εν αυτό. Μένετε στο λόγο του. Μένετε στην παρουσία του. Μένετε στο χρίσμα. Είστε ελεύθεροι να φύγετε. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, ο Υιός ελευθερώσει, το όντι αυτός είναι ελεύθερος. Μπορείς να πας και από εδώ, μπορείς να πας και από εκεί. Μπορείς να εξητήσει η καρδιά σου και τούτο, μπορεί και εκείνο. Μπορεί να εξητήσεις και λίγο δόξα και λίγο φιλόδοξα, μπορείς. Αλλά θα χάσεις την παρησία σου εκείνη την ημέρα. Μένετε εν αυτού. Ή να όταν φανερωθεί έχουμε παρησία για να μην τραπούμε από αυτού την ώρα που θα έρθει. Εάν εξεύρεται ότι αυτός είναι δίκαιος, και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι ο Χριστός, ο Θεός, είναι δίκαιος. Εάν εξεύρεται ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων τη δικαιοσύνη, εξ αυτού εγεννήθη. Δεν μπορείς να πράξεις δικαιοσύνη αν δεν γεννηθείς από το Θεό. Αλλά όταν γεννηθείς από το Θεό, μείνε στο λαό του Θεού, μείνε στην παρουσία του Θεού, μείνε στην πίστη του Λόγου του Θεού, άσε το χρίσμα να σε διδάσκει, να σε κατευθύνει, να σε οδηγεί, ώστε όταν θα ακουστεί σάλπικα με παρησία, να σηκώσει τα χέρια σου, να φωνάξει αλληλούια και να το περιμένεις να έρθει να σε παραλάβει. Αδερφοί αγαπητοί, λίγος καιρός έμεινε. Ας διάγουμε το βίο μας δικαίως, αγίως και ψευός, καθώς μας διδάσκει χάρις του Θεού η σωτήριος. Βέβαια, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει σήμερα αυτή την παρησία να πει «Ιδού εγώ». Αλλά μπορούμε όμως, αδερφοί αγαπητοί, και να το σκεφτούμε και να το ισχυριστούμε και να το πράξουμε, ότι μετανοώντας το αίμα του Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας, και να καταλάβουμε και να εννοήσουμε με όλη μας την καρδιά ότι εκείνη την ημέρα μόνο θα έχουμε παρησία, αν μένουμε στο Λόγο του Θεού, αν μετανοούμε, αν επιστρέφουμε και αν ζητάμε πάντοτε τη χάρη του Θεού. Εκείνη την ημέρα λοιπόν μια ωραία ευχή: Κύριε, να έχουμε παρησία, να σταθούμε μπροστά στο τρομερό βήμα του Χριστού με παρησία. Και την παρησία αυτή θα την έχουμε όταν μας οδηγεί το χρίσμα. Αδελφοί μου αγαπητοί, προσέχετε, αχρυπνείτε και προσεύχεστε, δεν ξέρουμε ποια μέρα και ποια ώρα θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να παραλάβει την Εκκλησία του. Αμήν.